Συνάδελφοι, μίλησαν 28 συνδικαλιστές, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σωματείων. Ήτανε και άλλοι στον κατάλογο, άλλοι 10 τουλάχιστον και ίσως και περισσότεροι, που δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι το λόγο. Όμως, φεύγουμε από εδώ με την υποχρέωση αυτά που συζητάμε, αυτά που αποφασίζουμε, αυτή την κατεύθυνση που αποφασίζουμε να υλοποιήσουμε, να φτάσει όσο το δυνατόν πιο πλατιά στην εργατική τάξη της Αθήνας, στην εργατική τάξη όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό πρέπει να μην χαθεί στιγμή, να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, να γίνουν γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, μια πλατιά ενημέρωση και διαφώτιση με το κάλεσμα των συνδικάτων απέναντι σε αυτή την πολιτική και για τη σύγχρονη και για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας. Έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό και πρέπει να το στηρίξουμε. Τη συγκέντρωση αγωνιστικών δυνάμεων κόντρα σε ξεπουλημένες ηγεσίες. Αυτή την κοινή δράση, την προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο συνδικάτων και συνδικαλιστών, πρέπει να στηρίξουμε με σταθμούς αγώνα και στο περιεχόμενο με το κάλεσμα των συνδικάτων. Έχουμε απέναντί μας τη στρατηγική του κεφαλαίου και όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφίσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, όλες οι κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτό το βάρβαρο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν περιμένουμε από κανένα σωτήρα καμία αναμονή από λύσεις από τα πάνω, από εργολάβους λύσεων. Αυτούς τους είδαμε, γιατί κάθε κυβέρνηση προσέθεται καινούργια βάρη στα βάρη τα οποία είχαν ψηφίσει προηγούμενοι. Η υπόθεση είναι στα χέρια μας, στα χέρια των συνδικάτων, στα χέρια της οργανωμένης εργατικής τάξης, όπως απόδειξαν οι αγώνες των εργαζόμενων της E-Food, των μεταλλεργατών, των οικοδόμων, των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ, των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών και πολλών άλλων κλάδων. Αυτοί οι αγώνες είναι το παράδειγμα και αυτός είναι ο προσανατολισμός. Γιατί έχουμε συνείδηση, συνάδελφοι, ότι αντεργατικοί νόμοι όπως ο νόμος Χατζηδάκη πρέπει να ξυλώνεται σε κάθε μέτωπο, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, διεκδικώντας 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, διεκδικώντας πίσω την Κυριακή αργία, διεκδικώντας τις πληρωμένες υπερορίες, βάζοντας τέρμα την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, επιδιώκοντας να μην δουλεύουμε με τον εδερβέναγα της εργοδοσίας πάνω από το κεφάλι μας και φυσικά αντιμετωπίζοντας και την καταστολή, την προσπάθεια να βάλουν τους συνδικαλιστικούς αγώνες στο γύψο, την προσπάθεια να περιορίσουν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Αυτά παλεύουμε, αυτά καταθέτουν τα συνδικάτα με τα πλαίσια πάλης που φυσικά, συνάδελφοι, που φυσικά εμπλουτίζονται σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε κλάδο και κλιμακώνουν την αντιπαράθεση, φιλοδοξώντας να κλιμακώσουμε την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση μέσα από μια μεγάλη μάχη που προετοιμάζουμε από τα κάτω, όπως προετοιμάζουμε όλες τις μεγάλες μάχες το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο που κινητοποιείται, να μην νιώθει κανένας εργαζόμενος μόνος του, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε κλάδο, σε μία πόλη, σε μία περιφέρεια, πανελλαδικά. Δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας που δεν θα δέχεται την πλατιά στήριξη όλης της εργατικής τάξης. Στις 4 Νοέμβρη να πλημμυρίσει η Αθήνα και φιλοδοξούμε και όλες οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και να ετοιμαστούμε για μια μεγάλη απεργία με αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων. Την ημερομηνία θα την ορίσουμε, συνάδελφοι. Συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι μαζική, με το νου μας πάντα στην τεράστια ανοργάνωτη μάζα των εργαζομένων που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση και πρέπει να εξασφαλίσουμε και αυτοί να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Γι' αυτό λέμε ότι 4 Νοέμβρη η απάντηση στο δρόμο
σε κάθε κλαδική κινητοποίηση αρχής γενομένης από τις κινητοποιήσεις επόμενης εβδομάδας. Η αλληλεγγύη και η απάντηση είναι στο δρόμο. Η απειθαρχία στους νόμους, στον νόμο Χατζηδάκη, αυτή μπορεί να είναι η κατεύθυνσή μας.